Με ένα τηλεφώνημα στον Ταγίπ Ερντογάν επέλεξε να παρέμβει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά το οποίο σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Τζούντιρ, ζήτησε από την Τουρκία και την Ελλάδα να λύσουν τις διαφορές τους. Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε επίσης τη σπουδαιότητα Τουρκία και Ελλάδα να λύσουν τις διαφωνίες τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια παρέμβαση που προκαλεί διπλή ανάγνωση στην Ελλάδα, με την κυβέρνηση να κρίνει θετικά το τηλεφώνημα και ως αποτέλεσμα του ταξιδιού του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η αντιπολίτευση μιλά για πολιτική ίσων αποστάσεων από πλευράς Τραμπ. Είναι μια θετική πρωτοβουλία το γεγονός ότι βλέπουμε να εξελίσσεται στο πλαίσιο των συναντήσεων που είχαν δρομολογηθεί από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Η επιμονή της Αμερικανικής Διπλωματίας, αυτό που έχει περιγραφεί και στην επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Πομπέο, δηλαδή για την αποφυγή προκλητικών ενεργειών. Σε αυτό το πλαίσιο, η τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο της Τουρκίας δίνει τον τόνο για αποφυγή προκλητικών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ενώ η τουρκική Προεδρία ανακοίνωσε χωρίς να σχολιάσει το τηλεφώνημα Τραμπ, ο Ταγίπ Ερντογάν επιμένει να προκαλεί παραποιώντας το χάρτη της Μεσογείου και υποστηρίζοντας ότι βόρεια της Λιβύης βρίσκεται η Τουρκία. Ο Τραμπ τόνισε την ανάγκη της επίλυσης των διαφορών Τουρκίας-Ελλάδας που πηγάζουν από τη Μεσόγειο. Στην Ανατολική Μεσόγειο είμαστε η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή. Η λωρίδα που δημιουργήθηκε είναι σύμφωνα με το μνημόνιο που υπογράψαμε. Βόρεια υπάρχει η Τουρκία και νότια η Λιβύη. Μετά την υπογραφή δεν θα κάτσουμε να ρωτήσουμε σε κάποιον «Έλα πες μας εσύ τι λες». Εμείς εδώ υπογράψαμε με τον Σάρατζ και το ζήτημα έχει τελειώσει. Ο Σάρατζ είναι αναγνωρισμένος από τον ΟΗΕ, είναι το κράτος. Ενώ ο άλλος είναι πραξικοπηματίας. Κάποιοι μέσω του Χάφταρ προσπαθούν να αλλάξουν κάποια πράγματα, αλλά δεν θα το επιτρέψουμε. Στο παραλήρημα Ερντογάν, η Ελλάδα απαντά με ενίσχυση της αμυντικής της συνεργασίας με τη Γαλλία, με κοινές στρατιωτικές ασκήσεις αλλά και μόνιμη παρουσία γαλλικών πολεμικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Και λίγες ώρες πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν, ο Γάλλος πρέσβης επανέλαβε τη θέση του Παρισιού για το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης, χαρακτηρίζοντάς το ψευτοσυμφωνία. J'ai été très clair sur ce sujet. Nous considérons que c'est une entorse au droit de la mer. Nous considérons que cet accord, ce pseudo-accord, serait susceptible d'entraîner un certain nombre de remises en cause du droit de la mer dans cette région du monde, au détriment de Chypre, au détriment de la Grèce. Όλη αυτή η διαδικασία, αυτός ο διπλωματικός μαραθώνιος, ο οποίος εκτελήσεται από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, έχει φέρει καρπούς. Βλέπετε ότι πια ο Μακρόν και η Γαλλία στηρίζουν αμέριστα την Ελλάδα. Βλέπετε ότι εκείνοι από μόνοι τους θέλουν να συμμετέχουν στην κοινή άσκηση που κάνει η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άρα βλέπετε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Οι σύμμαχοι είναι εδώ για να σε στηρίζουν σε μια δύσκολη στιγμή όμως. Και η εξωτερική πολιτική δεν είναι ζήτημα αγάπης ή συμπάθειας, είναι ζήτημα συμφερόντων. Οι σχέσεις είναι σχέσεις συμφερόντων. Όταν λοιπόν είσαι σε μια συμμαχία, κάτι δίνεις και κάτι παίρνεις. Κάτι προσδοκάς να πάρεις. Καταρχάς τη στρατηγική συμφωνία, το στρατηγικό διάλογο με τις ΗΠΑ το ξεκινήσαμε εμείς. Η Συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας και το ηχηρό μήνυμα του Γάλλου πρέσβη για τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου ενισχύει τον εκνευρισμό του Ταγίπ Ερντογάν. Στο ΝΑΤΟ είπα στο Μητσοτάκη: μην ασχολούμαστε ο ένας με τον άλλον. Από εμάς δεν θα σας έρθει καμιά ζημιά. Για το ζήτημα της Λιβύης, εσύ τι δουλειά έχεις στη Λιβύη, πού είναι η Ελλάδα, πού είναι η Λιβύη. Όσο για την υφαλοκρηπίδα, οι ακτές πρέπει να την κρίζουν η μία την άλλη. Τώρα έρχεται και μας λέει πως η Κρήτη είναι υπηρετική περιοχή. Θα το χάψουμε αν μας πει πως είναι παιδάκι υπηρετική περιοχή. Όμως πώς θα χάψουμε πως είναι κύρια υπηρετική χώρα. La France sera aux côtés des nations qui souhaitent que la souveraineté de la Grèce, mais aussi la souveraineté de Chypre, soit pleinement respectée. Εκτός από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Λευκός Οίκος, χωρίς να προχωρήσει σε λεπτομέρειες, ανακοίνωσε ότι κυρίαρχο θέμα συζήτησης μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν ήταν οι τελευταίες εξελίξεις σε Λιβύη και Συρία. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την ανάγκη εξάλληψης της ξένης παρέμβασης και διατήρησης της κατάπαυσης του πυρός στη Λιβύη. Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι η βία που διεξάγεται στο Ιντλίπ της Συρίας πρέπει να σταματήσει. Στον Πειραιά βρίσκεται ήδη το γαλλικό ελικοπτεροφόρο Dixmund που μεταφέρει πεζοναύτες και τεθωρακισμένα οχήματα για την πολυεθνική άσκηση Μέγας Αλέξανδρος, ενώ αύριο Τετάρτη Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν θα συναντηθούν για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, με την τουρκική προκλητικότητα να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα.
Κυρίες και κύριοι, στο παραλήρημα Ερντογάν απάντησε πριν από λίγο ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος κατά τη διάρκεια συνάντησης και συνεργασίας που είχε με τον Κύπριο ομολογό του. Να ακούσουμε λοιπόν την απάντησή του. Εμείς ανταποκρινόμαστε σε ένα περιβάλλον προκλήσεων και απειλών ασφαλείας. Σε αυτές τις απειλές ασφαλείας, δυνητικές και μη, υπαρκτές και μη, πρέπει ασφαλώς να αναπτύσσουμε το σχεδιασμό μας. Αυτό είναι το νόημα της ύπαρξής μας και της αποστολής μας. Ασφαλώς σε στενή συνεργασία με την στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ασφαλώς, ασφαλέστατα, αλλά σε κάθε περίπτωση και σε αγαστή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων, εκτιμήσεων, αναλύσεων μεταξύ μας. Η σχέση μας είναι δεδομένη, είναι εγκύτατη σχέση, ασφαλώς, αδερφική σχέση και αυτή να αναπτύσσουμε. Και από κοινού αναπτύσσουμε, αν θέλετε, και την αντίδρασή μας στο υφιστάμενο περιβάλλον ασφάλειας. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί αύριο με τον Πρόεδρο της Γαλλίας σε ένα τέτα-τέτ για δεύτερη φορά μέσα σε 6 μήνες, την ώρα που Γιάννη Καντέλη βρίσκεσαι ήδη στο Παρίσι. Εσύ, Άγκυρε, έχει ανοίξει, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, την βεντάλια των προκλήσεων. Και η ελληνική πλευρά, Εύα, περιμένει αύριο μια ξεκάθαρη, σαφή δήλωση στήριξης από την πλευρά του Γάλλου Προέδρου στις δηλώσεις που θα γίνουν μετά την συνάντηση των δύο ηγετών στο Μέγαρο των Ηλυσίων περίπου στις 2.30 το μεσημέρι ώρα Γαλλίας, 3 η ώρα Ελλάδος περίπου αυτές οι δηλώσεις, με τον Γάλλο Πρόεδρο από την πρώτη στιγμή να έχει σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας, τόσο στο θέμα της Λιβύης και της προκλητικότητας από την Τουρκία στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είναι χαρακτηριστικό ότι έρχονται γαλλικά πλοία στην Μεσόγειο, ότι από την πρώτη στιγμή είπαν ότι είναι άκυρο και ανυπόστατο το μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και Σάρατς. Αλλά υπάρχει πολύ στενή συνεργασία των δύο χωρών, Εύα, και στο επίπεδο της οικονομίας, καθώς αύριο θα διεξάγεται παράλληλα την ώρα που θα συναντιούνται οι δύο ηγέτες φόρουμ για την επιχειρηματικότητα που διοργανώνει το Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο με πάνω από 70 εταιρείες από την Γαλλία και την παρουσία 5 Ελλήνων υπουργών. Ενώ συζήτηση αναμένεται να γίνει και για το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων, εκεί όπου η Ελλάδα περιμένει τη στήριξη της Γαλλίας τόσο σε επίπεδο Eurogroup όσο και σε σύνοδο κορυφής, όταν τεθεί επισήμως το θέμα από την ελληνική κυβέρνηση, Εύα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.